Έχουμε μαζί μας τον αρχηγό επί πολλά χρόνια του Αστέρα Βάρης, ο οποίος βρίσκεται σχεδόν 7 χρόνια στην ομάδα και συνεχίζει ακάθεκτος. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη νέα προσπάθεια που γίνεται φέτος στη Γάμα Αθηνική και τι περιμένει σε τη φετινή σεζόν. Αρχικά, με ένα βήμα την πρώτη προπόνηση, να ευχηθώ υγεία σε όλους τους συμπαίκτες μου, σε όλους όσους αποτελούν αυτό το οικοδόμημα που λέγεται Αστέρας Βάρης. Να είμαστε όλοι γεροί, χωρίς τραυματισμούς και να έχουμε μια χρονιά πάνω απ' όλα γεμάτη υγεία και με όσο δυνατόν περισσότερες επιτυχίες για την ομάδα. Το ίδιο εύχομαι και στους παίκτες και στους παραγόντες όλων των ομάδων, να έχουμε μια χρονιά γεμάτη υγεία. Η ομάδα μου ξεκινάει με θετική διάθεση και με όνειρα και τη φετινή χρονιά. Έχει διατηρήσει έναν βασικό κορμό παιχτών στους οποίους βασίζεται τα τελευταία χρόνια και έχει εμπλουτίσει το έμψυχο δυναμικό της με νέα κυρίως παιδιά, τα οποία έχουν όλα τα χαρακτηριστικά για να στελεχώσουν αυτή την ομάδα. Οι άνθρωποι της ομάδας δούλευαν καθημερινά όλη αυτή την περίοδο για να είμαστε δυνατόν πιο έτοιμοι και αγωνιστικά και σε επίπεδο αποδυτηρίων και σε οποιοδήποτε επίπεδο χρειάζεται μια ομάδα για να λειτουργήσει καλά. Ξεκινάμε λοιπόν με όνειρα, με θετική διάθεση, ελπίζοντας ότι η ομάδα θα έχει μια ανάλογη και αν γίνεται και ακόμη καλύτερη πορεία από την περσινή. Και ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο των τριών Β για την νέα σεζόν. Σίγουρα όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους όσο δυνατόν περισσότερο. Αυτό μας δίνει ένα επιπλέον κίνητρο, μας ενισχύει κάθε Κυριακή και ειδικά την περσινή χρονιά που η τοπική κοινωνία αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια που έγινε. Για μας ήταν πολύ θετικό στα εντός έδρας παιχνίδια που είχαμε κάποιους ανθρώπους εδώ να μας εμψυχώνουν. Ευχόμαστε και φέτος οι ίδιοι και ακόμη περισσότεροι να είναι κοντά μας και όλοι μαζί να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες που θα φέρουν τον κόσμο ακόμη πιο κοντά. Ευχαριστούμε πολύ.